Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Εκ μέρους του Δήμου, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, του Προέδρου μας, του Μιχάλη, του Γεράνη και του Αντιπροέδρου του Δημοτικού μας Συμβουλίου, του Γιώργου του Αντωνόπουλου, που τυχάνει να είναι και Αντιπρόεδρος στην ΕΠΑ, θέλουμε να καλωσορίσουμε εδώ σήμερα για μια ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Διανομής Αερίου, τον φίλο τον Λεωνίδα τον Μπακούρα. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Και τον Μιχάλη Στεριόπουλο, Διευθυντή Ανάπτυξης των Νέων Συνδέσεων, να μας μιλήσουν για τον προγραμματισμό που έχει η ΕΔΑ για τις περιοχές του Δήμου μας, για το προγραμματισμό επέκτασης του δικτύου του φυσικού αερίου. Να πω ότι, Λεωνίδα, ιδιαίτερα στο Δήμο μας και ιδιαίτερα μετά από αυτό το χειμώνα, είναι πολύ καλό αναμενόμενο νέο αυτό το πράγμα. Ζήσαμε μετά την κατάψυξη των τελευταίων εβδομάδων θερμοκρασίες που στις βορειότερες περιοχές, στο Φίλιρο, στο Κορτιάτι του Δήμου μας, έφτασαν μέχρι και τους μείον 17 βαθμούς. Άρα το να ακούσουμε καλά νέα που έχουν σχέση με αέριο χαμηλότερης οικονομικής επιβάρησης για τους καταναλωτές και βέβαια καλύτερης ποιότητας, φιλικό προς το περιβάλλον, μόνο ευχάριστο νέο είναι. Με αυτή λοιπόν την σύντομη εισαγωγή σας καλωσορίζω και πάλι και παρακαλώ να έχεις το λόγο να μας πεις τα όσα ενδιαφέροντα έχεις εκ μέρους της εταιρείας. Να πούμε ότι υπάρχει ένα δίκτυο στο Δήμο σας, πάνω από 122 χιλιόμετρα μέχρι στιγμής, και οι συνδέσεις που παίρνουν φυσικό αέριο είναι πάνω από 11.000. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου, η οποία η ΕΔΑ θέση ιδρύθηκε αρχές του 2017, έχει ως αρμοδιότητα να διανέμει αέριο στο νομό Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων μεγάλο για τα επόμενα χρόνια, το 2017 έως το 2021, 91 εκατομμύρια ευρώ για δίκτυα και θα γίνουν δίκτυα πάνω από 420 χιλιόμετρα. Ξεκινώντας από τις αιτήσεις που λάβαμε και γενικά από το Δήμο εδώ της περιοχής και από τις περιοχές όπως Χορτιάτη και Φίλιρο, όπου υπάρχουν πάνω από 800 αιτήσεις, βάλαμε στον προγραμματισμό και εγκρίθηκε και από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η επέκταση στο Φίλιρο και στο Χορτιάτη. Θα γίνουν επενδύσεις πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα στο έτος που τρέχουμε τώρα το 2017 και θα συνδεθεί ο κόσμος και θα απολαμβάνει τον επόμενο χειμώνα το φυσικό αέριο για να έχει ένα οικονομικό καύσιμο και ιδιαίτερα με μεγάλες περιοχές με μεγάλες καταναλώσεις, σχεδόν τριπλάσια από ό,τι στην παραλία. Άραγε, ερχόμαστε, λέμε ότι θα γίνει το δίκτυο, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις όπως θα σας πει ο κ. Στεριόπουλος και τον επόμενο Οκτώβριο-Νοέμβριο όλοι θα έχουν, όσοι κάνουν αίτηση και συνδεθούν, θα έχουν φυσικό αέριο για θέρμανση, για εμπορική χρήση, για βιοτεχνική χρήση. Ό,τι είπαμε αυτά τα χρόνια το κάναμε πράξη. Είμαστε μια εταιρεία η οποία έχουμε έναν κολοσσό στο management που είναι η ENI, είναι ανάμεσα στους 6 μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς στον κόσμο. Επενδύει συνεχώς αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσει να επενδύει και στην περιοχή μας και γενικά στην Ελλάδα και θα συνεχιστούν οι επενδύσεις με σταθερότητα που είχαμε αυτά τα χρόνια. Σας παρακαλώ τον Μιχάλη τον Στεριόπουλο, ο οποίος είναι ο Διευθυντής Ανάπτυξης των Νέων Συνδέσεων, να πει μερικά λόγια πώς μπορεί ο κόσμος πια να αρχίσει να κάνει τις αιτήσεις και να τον βοηθάμε να έχει καλύτερη επαφή με την εταιρεία μας και όπου μπορεί να μην έρθει και στην εταιρεία με ηλεκτρονικό τρόπο ή και μέσω του Δήμου να καταθέτει το έντυπο και εμείς θα ερχόμαστε να το παραλαμβάνουμε. Αναφορικά με τις νέες περιοχές του Χορτιάτη και του Φιλίρου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε ηλεκτρονικά στο website της Εταιρείας Διανομής Αερίου, στο edafes.gr, είτε μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο 1150, που εξυπηρετεί τις νέες συνδέσεις. Βέβαια, θα υπάρξει και συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορούν να συγκεντρώνονται και οι αιτήσεις μαζικά στις περιοχές αυτές, ώστε να μπορούν μετά να μας διαβάζουν οι πολίτες. Και μπορούν επίσης να υποβάλουν και τις αιτήσεις για τη σύνδεση στα γραφεία της Εταιρείας Διανομής, στην οδό Μοναστηρίου 256. Οι πολίτες έχουν φέτος ένα ιδιαίτερο κίνητρο για να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, διότι τα τέλη σύνδεσης παρέχονται για όλες τις χρήσεις με 100% έκπτωση,
δηλαδή ο οικιακός καταναλωτής, ο εμπορικός, ο βιοτεχνικός, όλοι αυτοί οι καταναλωτές δεν καταβάλουν κάποιο κόστος για να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής. Θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό κίνητρο που θα συμβάλλει στην περαιτέρω διείσδυση και ιδιαίτερα στις νέες περιοχές που θα συνδεθούν και αναμένουμε ουσιαστικά τις σημαντικές αρχές των καταναλωτών ώστε να επεκτείνουμε το δίκτυο διανομής ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα ανακύψει αυτές τις περιοχές. Θα σας ευχαριστήσω και από την πλευρά μου. Ναι, εκτός από εμπορική χρήση και τα δημοτικά κτίρια, τα δημόσια κτίρια μπορούν να συνδεθούν χωρίς να επιβαρύνονται με τέλη σύνδεσης. Και ειδικά στα δημόσια δημοτικά κτίρια τα τέλη σύνδεσης είναι πολύ υψηλά. Πάνε περίπου 2 με 3.000 ευρώ. Άρα κάθε δημοτικό κτίριο που θα συνδέεται τουλάχιστον δεν θα καταβάλει τέλη σύνδεσης στην εταιρεία διανομής και θα πρέπει μόνο να αλλάξει τον καυστήρα για να περάσει τη χρήση του αερίου. Εγώ να πω με την ευκαιρία ότι η εμπειρία καταρχήν που έχουμε μέχρι τώρα στις περιοχές που υπάρχει η χρήση του αερίου στην Πηλαία, στο Πανόραμα και στο Σβεστοχώριο, όπως τονίστηκε, είναι άριστη. Ναι. Εξαιρετική, δεν αντιμετωπίζουμε το παραμικρό πρόβλημα και αυτό που έχουμε σαν πληροφορία από τους καταναλωτές δημότες μας είναι εξαιρετικό. Επίσης, να πω ότι αυτό αποτέλεσε και το ενδιαφέρον από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γίναμε λίγο πιεστικοί τα τελευταία χρόνια και εγώ και ο πρόεδρος μας, ο Μιχάλης ο Γεράνης, αξιοποιώντας την παρουσία και του αντιπροέδρου μας, του Γιώργου του Αντωνόπουλου, που θέλω να τον ευχαριστήσω, στην ΕΠΑ. Και αυτό έδειξε και η άριστη συνεργασία που είχε σαν αποτέλεσμα να καταφέρουμε σε αυτές τις περιοχές που πραγματικά είναι προσφορά, γιατί είναι οι βορειότερες περιοχές του Δήμου μας και είναι περιοχές που δοκιμάζονται περισσότερο το χειμώνα και οι άνθρωποι δοκιμάζονται και από πλευράς κρύου αλλά και από πλευράς οικονομικών επιβαρύσεων. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω συνολικά το Δημοτικό Συμβούλιο με την ευκαιρία και τον πρώτο Μιχάλη τον Γεράνη με την ιδιότητά του και του πρώην Δημάρχου του Δήμου Χορτιάτη. Εμείς κρατούμε ότι από τον Οκτώβριο αυτές οι περιοχές θα υποδεχθούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον αέριο, ενέργεια και επίσης να πω ότι προγραμματίζουμε σαν Δήμος, σε συνεργασία μαζί σας, να κάνουμε μια παρουσίαση αυτών του οδικού χάρτη αυτής της προσπάθειας σε δύο συναντήσεις και στο Χορτιάτη και στο Φίληρο, ώστε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας λέτε να τα πληροφορηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και οι ίδιοι οι καταναλωτές και νομίζω ότι από εκεί και πέρα πια θα υπάρξει και πολύ μεγάλη κινητικότητα για μεγαλύτερες των δυνατών συνδέσεις στο μέλλον. Θα ήθελα σας πρόεδρε έτσι μια κουβέντα και εσύ τον Μιχάλη τον Γεράνη, τον πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να συμπληρώσει και αν θέλει και ο Γιώργος Αντωνόπουλος κάτι περισσότερο σε αυτά. Καλημέρα, καταρχήν. Δήμαρχε, έχεις καλύψει πλήρως, αλλά εγώ αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μακούρα, γιατί δώσαμε έναν αγώνα μεγάλο στον πρόεδρο Χορτιάτη. Είναι συνέχεια από κοντά μας, πάει για αιτήματα αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα τουλάχιστον, γιατί τα παλαιότερα χρόνια έπρεπε να αλλάξουμε την άποψη που είχε ο συμπολίτης μας για το φυσικό αέριο. Πάρα πολλοί νομίζανε ότι θα μπει αέριο, θα γίνουν εκρήξεις, θα κάνουν. Θυμάστε, κύριε Μπακούρα. Και βεβαίως τον Γιώργο Κανατονόπουλο που συνέβαλε, αλλά μεγαλύτερη συμβολή ήταν ότι πήρε ζεστά ο Δήμαρχος εξ αρχής για τους λόγους τους οικονομικούς που έχει το φυσικό αέριο για τις περιοχές μας και έχουμε σήμερα το επιθυμητό αποτέλεσμα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να το αναγγείλουμε στους συμπολίτες μας και στόμα με στόμα να τρέξουμε γρήγορα, ώστε οι συνδέσεις όταν θα είναι έτοιμα τα έργα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Μακάρι ο Δήμος να προχωράει και σε άλλες επιτυχίες. Να είστε καλά. Θεωρώ ότι το αυτονόητο θα πω ότι είναι πολύ ευχάριστο που ο Δήμος μας 100% θα καλυφθεί από το δίκτυο φυσικού αερίου τον επόμενο χρόνο και τα επόμενα χρόνια που θα ολοκληρωθεί. Εγώ θα έλεγα πρόσθετα μάλλον ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα πέρα από τις προσπάθειες που κάνουν οι εταιρείες αερίου. Η παλιά ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα για το δικό μας χώρο. Θεωρώ είναι και ένας τρόπος να δείξουμε ότι όταν υπάρχει συνεργασία και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από όλες τις πλευρές, νομίζω ότι πετυχαίνουμε θετικά πράγματα για τους πολίτες και συνολικά για το Δήμο μας. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το σημερινό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα.
Να τονίσω ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στις δύο συναντήσεις που θα γίνουν με τους κατοίκους, με τους πολίτες, που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στα ποδιά μου, στο Φίλιο και στο Κοπιάτι. Και θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια αναλυτική παρουσίαση από την ίδια τέτοιες εταιρείες, πώς ακριβώς, για να γίνει κατανοητό. Γιατί θεωρώ το κρίσιμο είναι να καταλάβουν οι πολίτες ότι όσες πιο πολλές αιτήσεις γίνουν, τόσο πιο γρήγορα θα αναπτυχθεί και το δίκτυο. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τις εταιρείες. Να υπάρχουν πολλές αιτήσεις για να αναπτύσσει το δίκτυο για να κυκλοφορεί το χαίριο γρήγορα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια εδώ στην περιοχή, στον Δήμαρχο και σε όλους τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε και να πω ένα. Να συνεχίσουν έτσι να είναι και προς τις εταιρείες όπως τη δικιά μας. Είναι ωραίοι άνθρωποι εδώ. Είστε ωραίοι άνθρωποι. Και είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι σε ένα Δήμο με ωραίους ανθρώπους και να πετυχαίνεις και να βελτιώνεις τη κατάσταση των οικογενειών. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας εμάς. Οι οικογένειες να ζουν καλύτερα. Δεν υπάρχει άλλος ρόλος. Και εμείς που μοιράζουμε έργο και η Δημοτική Αρχή. Και είστε ωραίοι άνθρωποι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ερχόμαστε όταν ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε με την καρδιά μας ανοιχτή. Και αισθανόμαστε πολύ καλά. Έτσι πραγματικά σε ευχαριστούμε προσωπικά. Εμείς και εγώ και ο Γεράνης ιδιαίτερα ξέρουμε πραγματικά τις προσπάθειες που έκανε η εταιρεία αλλά και εσύ προσωπικά. Αυτό είναι εκτός συνέντευξης. Και εσύ προσωπικά για να είμαστε από τις πρώτες περιοχές, αυτές τις περιοχές του Φιλίου και του Κορκιάτη, στην επέκταση. Και αυτό δεν το ξεχνάμε εμείς και σε αγαπάμε. Θέλουμε όταν έρχεστε εδώ πέρα να αισθάνεστε τη ζεστασιά που εκπέμπει η εταιρεία αερίου και το φυσικό αερίο που εξυπηρετείται.